Ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια μου, που είμαστε και αυτό το βράδυ εδώ. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριο για τα πάντα, αδερφοί. Τα πάντα τα έχει στα χέρια Του, τα πάντα τα ελέγχει και ένα πάνω απ' όλα μας αγαπάει, αδερφοί μου, και θα κάνει το καλύτερο για όλους μας. Αμήν, δόξα στον Θεό. Κύριος να μας ευλογήσει. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στην 919 σελίδα. Διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το Ι' Γ' κεφάλαιο και από το 22 εδάφιο. 13 κεφάλαιο, 22 εδάφιο, Λουκάς, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και δήρχεται τας πόλης και κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, «Κύριε, ολίγοι άρα είναι ισοζόμενοι». Ο δε είπε προς αυτούς, «Αγωνίζεστε να εισέρθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας, λέγω, θέλουν συζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουν συδυνηθεί». Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντες, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Και εκείνος αποκριθεί σας είπε, «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, «Εφάγομεν εμπροστέν σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει είπε, «Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και πάντα στους προφήτας εν τη Βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουσι έρθει από Ανατολών και Δυσμών και από Βορρά και Νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη Βασιλεία του Θεού. Και ειδού είναι έσχατη ή την εστέλουσι είστε πρώτη, και είναι πρώτη ή την εστέλουσι είστε έσχατη. Κατ' εκείνη την ημέραν προσήλθον την εσφαρισαίοι λέγοντες προς αυτόν, «Έξελθε και αναχώρησον εντεύθεν, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει». Και είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και είπατε προς την αλόπεκα ταύτην, ιδού εκβάλλω δαιμόνια και κάνω θεραπεία σήμερον και αύριον και την τρίτην ημέρα τελειούμε. Πλην εγώ σήμερον και αύριον και την εφεξής ημέρα να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ». Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, ποσάκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον η όρνης τα ορνήθια εαυτής υπό τας πτέρυγας και δεν ηθελήσατε. Ιδού σας αφήνει το οίκος σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή, έως σου έρθει ο καιρός, ότε θέλετε υπή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει, αδερφοί μου, αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Δήρχεται τας πόλης και τα συναγωγάς διδάσκων οδηπορών, τας κόμμας και διδάσκων. Αυτό ήτανε. Αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ πάνω σε αυτή τη γη για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, για να μας δικαιώσει μπροστά στο Θεό Πατέρα, αλλά και να μας διδάξει το θέλημα του Θεού. Να μου πεις, αν υπήρχε μόνο το ένα, θα είχε ολοκληρώσει το έργο του ή το άλλο, αν δηλαδή είχε πεθάνει μόνο για τις αμαρτίες μας, θα ήταν ολοκληρωμένο το έργο του Θεού? Δεν θα ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, αδερφοί, γιατί εδώ γίνεται μία ερώτηση. Εάν πάλι ξέραμε μόνο το θέλημα του Θεού και το πράταμε και δεν υπήρχε η σωτηρία, δεν υπήρχε το ξεχρέωμα των αμαρτιών, δεν θα τα καταφέρναμε μόνοι μας. Οπότε είναι αλληλένδετα αυτά. Δόξα στον Θεό.
Έρχεται λοιπόν κάποιος και έχει μια απορία. Πιστεύω ότι σε πολλούς από εμάς έχει ανέβει αυτή η απορία πολλές φορές στο μυαλό μας, πολλές, λίγες, πάντως μπορεί να έχει και ανέβει. Έρχεται λοιπόν κάποιος και τον ρωτάει. Και από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μόνος ο Κύριος, αλλά πιστεύω ότι ήταν και οι μαθητές του, γιατί το ξέρει εδώ ο Λουκάς, ο οποίος εξακρίβωσε ακριβώς περί των πραγμάτων για να γράψει στο Θεόφιλο, και πιστεύω ότι το εξιστορήσανε αυτό οι μαθητές, καθώς είναι μια πολύ κέρια ερώτηση. Έρχεται λοιπόν κάποιος και του λέει: «Κύριε, ολίγοι άρα είναι σωζόμενοι?» Πιστεύω ότι φαίνεται καλοπροαίρετη αυτή η ερώτηση, γιατί έχει το επιφώνημα «Κύριε». Δόξα στο Θεό. Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι ζητάει να λάβει από τον Ιησού Χριστό, τη σωτηρία του ίσως. Ζητάει να λάβει, αδερφοί μου, αυτό το οποίο και εμείς θέλαμε στη ζωή μας. Και αυτό ήταν η σωτηρία μας. Αλλά είναι εύκολο πράγμα ή δύσκολο? Αυτοί οι οποίοι θα σωθούν θα είναι λίγοι ή πολλοί? Η ερώτηση λοιπόν η οποία γίνεται στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό είναι: άραγε ο λίγοι θα είναι σωζόμενοι, Κύριε? Και ο Κύριος δίνει απάντηση. Όσο να μην φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρη η απάντηση, αδελφοί μου, αλλά το Λόγο του Θεού έρχεται να τον ερμηνεύσει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στις καρδιές μας. Ανάλογα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, ανάλογα τι διάθεση έχουμε να πλησιάσουμε τον Ιησού Χριστό, ανάλογα την εξήτηση, παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Γι' αυτό και δεν μπορεί. Ο Κύριος δεν απαντάει με μία μονολεκτική απάντηση «ναι» ή «όχι». «Όχι, δεν θα είναι πολύ ισοζόμενοι» ή «ναι, θα είναι πολύ ισοζόμενοι». Αν μας έδινε μία τέτοια απάντηση, αδερφοί, αμέσως στο «όχι, πολύ, δεν θα είναι πολύ ισοζόμενοι», αμέσως θα ερχόταν απογοήτευση και κατάρρευση. Εάν μας έλεγε ότι πολλοί θα είναι σωζόμενοι, τότε θα επαναπαυόμαστε και θα λέμε «εντάξει, όλος ο κόσμος θα σωθεί». Και έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αδερφοί μου, να δώσει μία απάντηση η οποία μας προβληματίζει και θα μας προβληματίζει μέχρι ο Κύριος να έρθει να μας παραλάβει. Αλληλούια. Γιατί μιλάει για μία πύλη. Και λέει για αυτή την πύλη ότι είναι στενή. Το διευκρινίζει αυτό, ότι η πύλη είναι στενή. Πόσο στενή? Θα λέει κανείς, χωράει ένα άτομο να περάσει μαζί, δύο άτομα, εγώ και η γυναίκα μου, εγώ και τα παιδιά μου, ένας-ένας. Ανεβαίνουν αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μας, αδερφοί, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η πύλη είναι στενή. Και κάτι ακόμη, και ολίγοι είναι αυτοί οι οποίοι τη βρίσκουνε. Αλλά και κάτι ακόμη πριν, να λέει ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Και τώρα, αδερφοί μου, το ερώτημα είναι για τον αγώνα αυτόν. Τι αγώνα πρέπει να κάνουμε?
να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να προσευχόμαστε, να μελετάμε το Λόγο του Θεού όλη μέρα. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Όπου και να βρεθούμε, αν μας δοθεί η ευκαιρία, μέσα στην, εκτός από την προσευχή που έχουμε τη συγκεκριμένη, δοξάζουμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έχει κάνει στη ζωή μας και είναι οπωσδήποτε ένα πολύ ωραίος τρόπος αυτός, αδιαλείπτως προσεύχεστε, και έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός. Δόξα στον Θεό. Τι να κάνω για να σωθώ? Ξέρετε, πήγανε με αυτό το ερώτημα πολύ στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά πριν δούμε μερικά παραδείγματα, αδερφοί, αν έλεγε, ας πούμε, σε αυτή τη γυναίκα που της είχε εκβάλει 7 δαιμόνια, της Μαρίας Μαγδαληνής, αν της έλεγε, ξέρεις Μαρία, ο δρόμος τώρα που θα ακολουθήσεις είναι στενός και είναι στενή η πύλη, τι θα έλεγε αυτή η γυναίκα άραγε? Είμαστε σίγουροι ότι θα έλεγε, δεν με νοιάζει Κύριε, αρκεί να είμαι μαζί σου. Δεν με νοιάζει, γιατί εσύ έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μου, που πιο στενάχωρα από ό,τι ήμουνα αποκλείεται να είμαι. Οπότε, ό,τι και να είναι, είναι καλύτερα να είμαι μαζί σου. Πήραν άνθρωποι, αδερφοί μου, την απόφαση του θανάτου. Δώσανε τη ζωή τους. Γιατί εκτιμήσανε την αγάπη του Ιησού Χριστού, τη σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός, και δεν τους φοβίζει αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Δεν θέλω να φαρδίνω την πύλη στη ζωή μου. Όταν ο Ιησούς Χριστός με κάλεσε, μας κάλεσε, αδερφοί μου αγαπητοί, είδαμε ότι είναι ένας δρόμος με αγιασμό, με καθαρότητα, τον οποίο μας έθεσε έμπροστά μας ο Κύριος, και πολύ ευχαρίστως δεχθήκαμε να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο. Κάτι διάρκεια, γιατί εδώ είναι το θέμα, ότι υπάρχει διάρκεια. Εάν, όπως λέμε, την ώρα που ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μας αναγέννησε, έγραψε το όνομα μας στο βιβλίο της ζωής και ήμασταν μέσα στην καλή χαρά, μας έπαιρνε στον ουρανό, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα είχαμε την τέλεια σιγουριά. Όμως, αδερφοί, χρειάζεται να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ είναι το αγωνίζεστε. Εδώ είναι, αδερφοί, που όταν βλέπω να χάνεται, να κατεβαίνει στάθμη, παραδείγματος χάρη, η πνευματική, να αγωνίζομαι να την αυξήσω. Και γιατί χρειάζεται, βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός αναφέρει για τις 10 παρθένες. Την ξέρουμε όλη αυτή την παραβολή, δεν θα την αναλύσουμε. Αλλά τι λέει εκεί? 5 φρόνιμες, 5 μωρές. Γιατί Κύριε δεν λες 8 φρόνιμες και 3 μωρές? Γιατί δεν λες 3 φρόνιμες και 8 μωρές? Γιατί αδερφοί μου, όσο εύκολο είναι να σωθεί κάποιος, τόσο εύκολο είναι και να χάσει τη σωτηρία του. Και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αυτό ο αγώνας να μην χάσω τη σωτηρία μου. Από την άλλη μεριά να μου γίνει άγχος, να μην μπορώ να κοιμηθώ, να μην μπορώ να ησυχάσω. Αν υπάρχει αυτό, αδερφοί, δεν μπορεί να συνάδει με την ευλογία την οποία δίνει ο Κύριος, που μας δίνει τη χαρά, την ειρήνη. Και είναι τώρα θέμα καρδιάς. Εάν θέλω να αγωνιστώ για αυτή τη στενή πύλη. Εάν θέλω, ο Κύριος θα με βοηθήσει και θα εισέλθω δια της στενής πύλης. Εάν παρατήσω τον αγώνα,
τότε, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Γι' αυτό, ξέρουμε, η διαφορά από τις παρθένες αυτές, από τις πέντε φρόνιμες και από τις πέντε μωρές, ήτανε ότι κάτι φροντίσανε οι πέντε φρόνιμες. Να έχουνε έλαιο στα αγγεία αυτών. Αγωνίζεστε να εισέρθετε δια της στενής πύλης. Και στην κατάλληλη ώρα δεν φάνηκε αυτό, δεν φαινότανε, αδερφοί μου, όταν ξεκινήσανε. Δεν φάνηκε όταν φτάσανε ακόμη εκεί να περιμένουν τον νυμφίο, αλλά ξέρετε πότε φάνηκε? Όταν ο νυμφίος αργούσε, όταν ο νυμφίος άργησε, εκεί φάνηκε η διαφορά. Και η διαφορά δεν φαίνεται όταν υπάρχουν, όταν είναι καλά όλα τα πράγματα. Εκεί είμαστε όλοι καλοί, ευλογημένοι, αλλά όταν έρθει καιρός δοκιμασίας, αμηχανίας, ερωτήσεων, εκεί, αδερφοί μου, χρειάζεται να υπάρχει το έλαιο στα αγγεία μας. Γιατί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε, επαινεί αυτές τις πέντε παρθένες. Τι επαινεί? Είναι οι νικητρίες. Αργεί ο νυμφίος να έρθει. Ξαφνικά, εν το μέσο της νυχτός, πώς είναι αυτοί οι αδερφοί, ξέρετε, είναι όχι πολλοί, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ελπίσει σε ορισμένες χρονολογίες κάτω παρελθόν και χτίζανε τη ζωή τους με αυτές τις χρονολογίες, το οποίο ήταν λάθος, γιατί δεν μας αφήνει περιθώρια, αδερφοί μου, να σκεφτούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μας αφήνει περιθώριο να σκεφτούμε ότι να είμαι έτοιμος, ας πούμε, σε 2 χρόνια που θα τελειώσουν τα πράγματα, εάν τελειώσουν. Σε 6 μήνες που θα τελειώσουν τα πράγματα, εάν τελειώσουν σε 6 μήνες. Αλλά μου λέει σήμερον, εάν ακούσετε τις φωνές μου, μη σκληρινέτε την καρδιά σας. Καθώς ο κλέπτης έρχεται εν τη νυχτή, ούτω έρχεται και ο Υιός του ανθρώπου. Και επειδή, αδερφοί μου, δεν ξέρουμε αυτή την ώρα, είναι εδώ το αγωνίζεστε. Είναι το να περιμένω σήμερα, όχι αύριο. Και αύριο θα περιμένω, αν δεν έρθει ο Κύριος. Και μεθαύριο θα περιμένω, αν δεν έχει έρθει ο Κύριος. Αλλά βλέπετε πόσο ξαφνικά είναι τα πράγματα. Έχουν φύγει, αδερφοί, ξαφνικά από ανάμεσά μας. Ποιος το φανταζόταν αυτό? Και ποιος μας υπογράφει ότι αύριο πάλι θα έχουμε τον πλήρη αριθμό όπως είμαστε σήμερα? Δεν μας το υπογράφει κανείς. Αλλά από την άλλη, αδερφοί, έχουμε μάθει να περπατάμε σε αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει. Δεν ξέρω πόσο καιρό είσαι στο Χριστό. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται δύσκολο το να βρίσκεσαι σε αυτή τη στενή την οδό, να αγωνίζεσαι να εισέρθεις δια της στενής πύλης. Και λέω, αδερφοί μου αγαπητοί, αν ξαφνικά το ακούσει κάποιος ο οποίος δεν έχει λάβει πράγματα από τον Θεό, θα του φανεί δύσκολο, θα του φανεί παράξενο. Ένα παράδειγμα είναι εκείνος ο νέος, ο οποίος πήγε με όλη αυτή τη χαρά ενώπιον του Κυρίου και του λέει, «Κύριε», του λέει, «τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Τον βλέπει ο Κύριος, δόξα στο Θεό, δεν του είπε αγωνίζεστε να εισέρθετε δια της στενής πύλης, αλλά προσπαθεί να του δώσει να καταλάβει. Και αδερφοί αγαπητοί, όταν μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, μας είπανε ότι είναι δύσκολος ο δρόμος. Ο Κύριος δεν μας τον φανέρωσε από την αρχή, αλλά όμως, αδερφοί μου, μας έδωσε τη δύναμη να τον περπατήσουμε και να πατήσουμε από πίστη εις πίστη. Και τελικά, με τη χάρη του, να βρισκόμαστε ο καθένας σε αυτό το σημείο.
Έρχεται λοιπόν αυτός ο νέος και του λέει: «Κύριε, θέλω να κληρονομήσω, γονιπετής σας, γονάτισε μπροστά του, θέλω να κληρονομήσω ζωή αιώνιων». Και του λέει ο Κύριός μας ότι εντάξει, κάνε τις εντολές. Ποιες εντολές, του λέει? Αυτές τις εντολές, να μην τίματο ο πατέρας και τη μητέρα σου, μη φωνεύσεις, μη ψευμαρτυρήσεις, τις 10 εντολές. Μάλιστα, τον είπε αγαθό. Τώρα, αυτό το επιφώνημα για αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρουμε, αδερφοί μου, εάν πίστευε ότι πραγματικά ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αλλά τέλος πάντων ήταν ο μόνος που μπορούσε να του απαντήσει το ερώτημά του. Αν πήγαινε στους γραμματέας, στους Φαρισαίους, θα του λέγανε για τις εντολές πάλι, αλλά τελικά ο νόμος δεν έφερε κανέναν στο τέλειο και έχει μπροστά του τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος τους λέει αυτό. Και δεν κάθεται να σκεφτεί, αλλά λέει: «Ναι, όλα αυτά τα έχω φυλάξει. Τι μου λείπει έτη?» Θέλω να ακούσει τι σου λείπει έτη. Θέλω να ακούσεις τι είναι αυτό που μπορεί να σε εμποδίσει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αδερφοί μου, του το λέει ότι δεν μπορείς να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί, όπως διευκρινίζει πιο κάτω, έχεις το θάρρος σου στα χρήματα. Και του έκανε ένα τεστ και του είπε ότι πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Δεν το είπε σε πολλούς, δεν το είπε σε άλλους, αδερφοί μου. Γιατί κάποιος ο οποίος γνώρισε τι είναι ο Ιησούς Χριστός, τι δίνει ο Ιησούς Χριστός, όταν μπήκε μέσα στην καρδιά του Ζαχαίου ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί μου, δεν χρειάστηκε να του πει «πούλησε τα υπάρχοντά σου». Δεν χρειάστηκε να του πει ότι πρέπει να εισέλθεις δια της στενής πύλης, αλλά αυτό που μπήκε μέσα του ήταν τόσο μεγάλο που με πολύ χαρά έδωσε τα ημίση των υπαρχόντων του στους φτωχούς. Αυτόν που αδίκησα το απόδωσα στο τετραπλούν. Γι' αυτό λέω, είναι η διαφορά το πώς θα ακούσεις αυτό το κήρυγμα, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρουμε ότι αυτός ο νέος, αδερφοί μου, σκυθρόπασε και έφυγε και λέει χαρακτηριστικά ότι λυπήθηκε γιατί είχε χτήματα πολλά. Δεν ήθελε, είδε τη στενή πύλη, αλλά δεν ήθελε να περάσει από τη στενή πύλη. Του έδωσε την ευκαιρία ο Ιησούς Χριστός, αλλά δεν ήθελε. Και ξέρετε, μας λέει χαρακτηριστικά, αγάπησε αυτόν και του έδωσε ακριβώς αυτό το οποίο είχε ανάγκη, αδερφοί μου, η ψυχή του. Γι' αυτό όταν μας μιλάει ο Κύριος, αδερφοί, δεν είναι ούτε για να μας μαλώσει, ούτε ας πούμε για να μας απογοητεύσει, αλλά είναι, μας μιλάει γιατί έχουμε ακριβώς αυτό ανάγκη. Ανάγκη στη ζωή μας. Οι μαθητές τον ακολουθούσαν. Ακούγανε τα λόγια του Ιησού Χριστού. Εδώ μιλάει ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι τα λόγια του. Κάποια στιγμή είπε ο Κύριος ότι αν δεν φάγετε τη σάρκα μου και αν δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Και λέει, πολλοί από τους μαθητάς σκανδαλιστήκανε. Τι δύναται να ακούει αυτόν? Πώς μπορούμε να φάμε τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του? Ποιος μπορεί να τον ακούει? Γιατί να πάρουμε να του φάμε το κρέας και να πιούμε το αίμα? Τι είναι αυτά που λέει? Δόξα στον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, εστράφησαν προς τα πίσω. Ούτε ιδέα για αγώνα, ούτε ιδέα για να μπορέσουν τέλος πάντων να ξεδιαλύνουν τα πράγματα. Παρατήσανε τα όπλα και φύγανε. Και λέει, εκτότε δεν ακολουθούσαν αυτόν. Αλλά υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι είχαν ευεργετηθεί. Υπήρχε ένας Πέτρος, ο οποίος είχε δει, αδερφοί μου, ζωντανό τον Ιησού Χριστό.
καθώς ένας ανάξιος και αμαρτωλός άνθρωπος, έτσι όπως αισθανότανε, γέμισε ο Ιησούς Χριστός το πλοίο του με ψάρια. Καθώς τον είδε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να περπατάει πάνω στα κύματα, καθώς ήταν μέσα σε μια φουρτούνα που ο Κύριος τους είπε να πάνε, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της πύλης, περάστε απέναντι, και ο Κύριος είχε πάει στο όρος για να προσευχηθεί. Και κοπηλατούσανε, αγωνίζεστε να εισέρθετε δια της στενής πύλης, και κοπηλατούσαν οι μαθητές, μέχρι που φτάσανε σχεδόν στα όρια τους. Δεν θα σε αφήσω να πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου, αλλά στον το πειρασμό ο Κύριος θα κάνει και την έκβαση. Και την Τετάρτη φυλακή της νυχτός, έρχεται, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός περπατών επί τη θάλασσα. Ανέκραξαν οι μαθητές, φάντασμα, φάντασμα. Τους είπε ο Κύριος, δεν είμαι φάντασμα, εγώ είμαι, τους λέει. Και τότε, αδερφοί μου, τολμάει ο Πέτρος και του λέει ότι αν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έρθω προς σε. Και του λέει, έλα, αγωνίσου, κάνε το βήμα. Και αδερφοί μου αγαπητοί, ξεκινάει και κάνει το βήμα ο Πέτρος και περπατάει, και όσο έβλεπε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αδερφοί μου, περπατούσε σε σταθερό έδαφος. Από τη στιγμή όμως που είδε στα κύματα και έφυγε, μπορούμε να πούμε εντός παρενθέσεως, από τον αγώνα, από την προσήλωσή του, αδερφοί μου, στο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, άρχισε να καταποντίζεται. Έστον τώρα, αφού δεν πίστεψε εκεί πέρα, να πνιγεί. Και αδερφοί, απλώνει το χέρι του ο Κύριος. Πόσο μακριά ήταν, δεν ξέρω. Μέχρι πού φτάνει το χέρι του Κυρίου, ξέρω εγώ, μέχρι την άκρη του σύμπαντος. Δεν εσμικρύνεται η χείρη μου, ώστε να δύναται να σώσει. Αυτός λοιπόν ο Πέτρος, αδερφοί, που έχει δει όλες αυτές τις εμπειρίες, που πραγματικά αγωνίζεται, άφησε το σπίτι του, άφησε το πλοίο του, άφησε τον πατέρα του και ακολουθούσε τον Ιησού Χριστό, σε αυτή την ερώτηση που έκανε ο Ιησούς Χριστός, καθώς του είπαν ότι πολλοί δεν σε ακολουθούν, Κύριε, από εδώ και πλέον, είπε και στους μαθητάς τους 12, μήπως θέλετε και εσείς να υπάγετε, μήπως θέλετε να σταματήσετε τον αγώνα σας, εύκολο είναι. Και τότε έκραξε ο Πέτρος, ανεφώνησε για άλλη μια φορά, πού να υπάγουμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου, δόξα στα Θεά. Όμως θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε παρακάτω, αδερφοί μου, γιατί αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το ωραίο μέρος. Δηλαδή ξέρουμε ότι αν αγωνιζόμαστε θα εισέρθουμε δια της στενής πύλης. Ξέρουμε ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει στην αδυναμία μας. Ξέρουμε ότι όσο περπατάμε στον ουρανό και δεν στρεφόμαστε προς τα πίσω, θα έχουμε τη βοήθεια του Κυρίου. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά δεν θα μπορέσουν να μπούνε, αδερφοί μου, από τη στενή πύλη? Και λέει, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωσει και δεν θέλουν να δυνηθεί. Δεν θέλουν συδυνηθεί. Θα ζητήσουν να εισέλθωσει. Με ποιο τρόπο όμως? Με τα έργα τους? Με τη θρησκεία τους? Με τη δικαιοσύνη τους? Με την κουλτούρα τους? Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, τέλος πάντων, σε φιλοσοφία. Μίλαγα με έναν άνθρωπο, μου λέει, διαβάζω πως να έναν τάδε σοφό, ένα γκούρου, πώς να καλυτερεύσω τη ζωή μου, πώς να καλυτερεύσω το είναι μου, τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Καλά, λέω, και όταν εμπιστεύεσαι, ποιος είναι αυτός? Αυτός καλυτερεύσε τη ζωή του? Εγώ όμως διαβάζω για τον Ιησού Χριστό τον Αναισθημένο, που με έπεισε ότι είναι αναισθημένος,
ό,τι μου έχει πει είναι αληθινό, βγαίνει στη ζωή μου, εκπληρώνεται, ο Λόγος του Θεού βγαίνει κατά πάντα και είμαι σίγουρος ότι ο αγώνας μου δεν θα πάει χαμένος. Και θα μας αξιώσει ο Κύριος μια μέρα να εισέρθουμε δια της στενής πύλης. Είναι το θέμα τώρα πώς ψάχνεις να βρεις το Θεό. Είναι σίγουρο ότι άμα ψάξεις θα βρεις. Το λέει ο Κύριός μας, ψάξτε και θα έρθετε, ζητήστε και θα σας δοθεί, χτυπήστε μου την πόρτα και θα σας ανοίξω. Και είναι γεγονός, αδερφοί, ότι πολλοί πήγανε στον Κύριο και βρήκανε. Υπήρχαν όμως και άλλοι οι οποίοι πήγανε. Ξέρετε, είναι κάτι λέει εδώ που έτσι με προβληματίζει πάρα πολύ. Οι εργαζόμενοι την ανομία. Και σκέφτομαι τώρα, υπήρχε ας πούμε ο Ιωάννης, ο Πέτρος. Υπήρχε ο διάκονος που του είχε δώσει ο Θεός μεγάλη ευλογία, ο Φίλιππος. Και έκανε θαυμάσια και τεράστια ο Φίλιππος εκεί στη Σαμάρια, αδερφοί μου. Και υπήρχε και ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος ήταν ο Ελίμας ο μάγος, ο οποίος και αυτός είχε εκπλήξει, λέει, το λαό με τις μαγείες του. Δηλαδή ποτέ δεν κοίταξε αυτός ο άνθρωπος μέσα να πει ότι εγώ τους κοροϊδεύω αυτούς τους ανθρώπους. Ποτέ δεν κοίταξε μέσα. Και του δόθηκε η ευκαιρία αυτού του ανθρώπου να επανορθώσει και να αγωνιστεί και να περάσει και αυτός δια της στενής πύλης. Και βλέπει θαυμάσια. Βλέπει τον Πέτρο και τον Ιωάννη που κάλεσε ο Φίλιππος, αδερφοί μου, επιθέσαν τα χέρια τους επάνω στους αναγεννημένους αδερφούς, λάβανε πνεύμα Άγιον και αντί αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί μου, να καταλάβει ότι δεν είναι κόλπο όπως έκανε τα κόλπα αυτός. Το χειρότερο πράγμα είναι κάποιος να θέλει να στηρίξει το Θεό. Εκεί, αδερφοί μου, από εσάς τους ίδιους λέει βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου. Το χειρότερο είναι να θέλει να στηρίξει κάποιος τον Θεό με ψεύτικη ομολογία, με ψεύτικα θαύματα. Δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος τον έβλεπε ότι έκανε αυτές τις μαγείες, είχε πλανήσει το λαό και βλέπει το αληθινό, του δίνεται το αληθινό. Τι έκανε? Συνέχισε τα κόλπα του. Πώς θα μπει αυτός από τη στενή πύλη, αδελφοί μου? Και δεν είναι ότι μπορεί να έχει αγωνιστεί κιόλας, ξέρω εγώ, μπορεί να πήγαινε με τα γόνατά του να κάνει το τάμα του. Πώς μπορεί να εισέρθει αυτός από τη στενή πύλη? Εδώ διαβάσαμε πιο κάτω για τον Ηρώδη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να απολέσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δεν έβλεπε τις γραφές, δεν πήγαινε στη συναγωγή, δεν άκουγε για το Μεσσία. Τον ονομάζει αλόπεκα. Οι εργαζόμενοι την ανομία. Αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι πάντα εργάζονται την ανομία. Εάν εκεί βρεθεί ο άνθρωπος την ώρα που είναι να εισέλθει για τη στενής πύλης, να εργάζεται την ανομία, αδερφοί μου αγαπητοί, τότε δεν μπορεί να μπει. Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε καλά. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέρθω σε λύκη βαρύς μη φιδόμενη του ποιμνίου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί, και γιατί λέει και από εσάς τους ίδιους θα είναι και δεν θα παραχτραπούνε. Και λέω ότι μπορεί κάποιος να ξεκίνησε, να έχει χαρίσματα, να έχει προφητείες, να έχει διακονία από τον Κύριο. Έτσι δεν ήταν και ο Ιούδας, ένας από τους 12, ο οποίος εξέβαλε δαιμόνια.
Και αδερφοί μου αγαπητοί, η συνέχεια κηρύττουνε, λέει, τον Ιησού Χριστόν από αντιζηλία δια το αισχρόν κέρδος. Οι εργαζόμενοι την ανομία, και μάλιστα αποτρέπουνε και τις ψυχές, αδερφοί μου, από την αλήθεια, από την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πάνε πολλοί ενώπιον του Κυρίου, οι οποίοι μπορεί, ναι, στις πλατείες τους να εκήρυξε, μπορεί ο Κύριος να έκανε θαύματα πολλά, ακόμη και με αυτούς τους ανθρώπους, αδερφοί μου, αλλά μετά εργαζόντουσαν την ανομία. Οπότε, εάν εκείνη την ώρα που είναι να εισέλθει ο άνθρωπος εργάζεται την ανομία, όταν χτυπάει την πόρτα, ξέρετε τι θα του πει? Όχι, δεν σε γνωρίζω, όχι τώρα δεν σε γνωρίζω, αλλά ποτέ δεν σε εγνώρισα. Γιατί κατέληξε ο άνθρωπος με τόσα τα οποία έλαβε από τον Θεό να φτάσει, αδερφοί μου, σε αυτό που λέμε στην ανομία. Και να μας φυλάξει, αδερφοί, τίποτα δεν είναι δικό μας, όλα είναι του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ότι και αν έχουμε, ο Κύριος μας τα έχει δώσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ πέρα μάλιστα και για τους Ισραηλίτες, ότι αυτό φύγεται από εμού, πάντες οι εργάτε της αδικίας, δεν είναι μόνο για τους Ισραηλίτες, είναι για τον καθένα ο οποίος θα φτάσει εκείνη την ώρα και θα έχει αδικία και ανομία. Αλλά όμως, λέει, εκεί θέλεστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Να μου πεις ότι πρέπει να φοβόμαστε. Αδελφοί, ναι, πρέπει να υπάρχει ο Θεός φόβος μέσα μας, αλλά όχι ο τρόμος. Εργάζεσαι την ανομία? Δεν την εργάζεσαι. Οπότε γιατί να φοβάσαι? Μα μου πεις, αδερφέ, είμαι σε αδυναμία, αγωνίσου. Η προτροπή του Κυρίου μας είναι αγωνίζεστε. Δόξα στον Θεό. Αγρυπνείτε, προσέχετε, προσεύχεστε, για να μην επέλθει ευνίδιος η ημέρα εκείνη. Δόξα στον Θεό. Και αδερφοί, εδώ λέει και για τους Ισραηλίτες, όταν δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, μα ήταν οι πιο άγιοι άνθρωποι? Όχι, αγωνιστήκανε. Και ο Ιακώβ αγωνίστηκε, δεν παράτησε το Θεό, και ο Αβραάμ. Δεν ήταν όλα ρόδινα στη ζωή του. Διαπίστεως πήγαινε, δεν ήξερε πού να πάει. Ούτε σπίτι δεν έφτιαξε ο Αβραάμ, γιατί περίμενε, διαπίστως περίμενε την πόλη η οποία είχε τα θεμέλια στον ουρανό. Ένας αγώνας που αγαπούσε το Θεό, άκουγε το Θεό. Οπότε ο Αβραάμ, ο Ισαάκ το ίδιο, του φράζανε τα φρέατα, αυτός πήγαινε και τα ξέφραζε. Πίστευε ότι αυτό που του χάρισε ο Θεός, αδερφοί μου, πρέπει να το διατηρήσει. Ο Ιακώβ αδικήθηκε κατά πάντα. Κι όμως, αδερφοί μου, τελικά αυτός ο Ιακώβ που δίψαγε, βλέπετε, αν του έλεγαν του Ιακώβ, πρέπει να είσαι διασθενής πύλης, να μην χάσεις τα πρωτοτόκια σου, τι θα έλεγε? Ναι, θέλω να αγωνίζομαι, να μην χάσω τα πρωτοτόκια μου. Και μάλιστα το απέδειξε αυτό, αδερφοί μου, γιατί ήθελε την ευλογία. Είχε αυτό το μικρούλι όνομα, το φτωχό όνομα, υποσκελιστής Ιακώβ. Και του λέει ο Κύριος, γιατί επάλε μαζί του, του λέει, δεν θα σε αφήσω να απέλθεις εσού μέχρι να με ευλογήσεις. Και του λέει, πώς είναι το όνομά σου? Ιακώβ, του λέει. Ωραία, του λέει, δεν θα ονομάζεις από εδώ και πέρα Ιακώβ, αλλά Ισραήλ. Ισχύς Θεού. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές, αδερφοί μου, ότι ο Κύριος μας ονομάζει με νέο όνομα. Αδύνατοι άνθρωποι στον κόσμο, πολλές φορές μέσα στην αμαρτία, επιρρεπείς,
αλλά να βλέπεις τώρα ένα νέο 18, 19, 20, 25, 28, ο οποίος εισέρχεται, αγωνίζεται να εισέρθει δια της στενής πύλης, αδερφοί μου, και να νικάει την αμαρτία, να νικάει τον κόσμο. Αυτή είναι η νίκη νικής σε τον κόσμο, η πίστη ημών. Δόξα στο Θεό, νικητές. Και θα τους δείτε, λέει, αυτούς, αλλά τους εαυτούς σας εκβαλωμένους έξω. Ποιοι να είναι αυτοί? Φωνάζαν άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Φωνάζανε, άραγε να μετανοήσανε, μπορεί να μετανοήσανε πολλοί από αυτούς, αλλά άλλοι, ο Απόστολος Παύλος, ο Σαούλ, μετανόησε? Δεν μετανοούσε αυτός. Τι γίνεται? Και βλέπει μέσα στο βάθος της καρδιάς του αυτού του ανθρώπου, ο Κύριος, αδερφοί μου, βλέπει στο Σαούλ ότι αυτά που κάνει, τα κάνει όχι επειδή είναι άνομος, επειδή είναι φανατικός, επειδή δεν έχει καταλάβει, επειδή δεν αφήνει την καρδιά του να την πλάσει ο Θεός. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφοί μου, με ένα θαυμαστό τρόπο και πλέον του φανερώνεται ο Ιησούς Χριστός ο ανιστημένος. Παραδίδεται τελείως και αν άκουγε και αυτός αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, θα λέγει, ναι, Κύριέ μου, θέλω να αγωνίζομαι γιατί αξίζει να περπατάω μαζί σου, διότι τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού μας Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, πολλοί θα ζητήσουν να μπουν και εν τη Βασιλεία του Θεού και θα δείτε αυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουσε ελθεί από ανατολών και δυσμών να είμαστε κι εμείς, και από δυσμών, δόξα στο Θεό, και από βορρά και νότο, και θέλουσε καθίσει εν τη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έστειλε τον Απόστολο Παύλο εδώ, μίλησε το Λόγο του Θεού και ήρθε και στις ακοές μας, αδερφοί, κάποια στιγμή, και εμένα έστειλε τον αυτό το κοντήλι και μου μίλησε και εμένα, δόξα στο Θεό, όπως τον καθένα μας κάποιος τους μίλησε. Και θα δείτε, λέει, αυτούς οι οποίοι ήρθαν από δυσμόνα, από εσείς που έχετε εδώ πέρα όλα τα εχέγγυα που έχετε, τις επαγγελίες που ο πατέρας είναι ο Αβραάμ, ο Ιακώβ, εκβαλωμένους έξω. Και το 20-30 εδάφιο, και ειδού, λέει, είναι έσχατη, ή την εστέλους είστε πρώτοι, και είναι πρώτοι ή την εστέλουση είστε έσχατη. Τι θέλεις να είσαι, έσχατος ή πρώτος? Αν θέλουμε να γίνουμε πρώτοι, να γίνουμε έσχατοι. Όχι με την έννοια ότι εγώ δεν πρέπει να πλένομαι και δεν πρέπει να είμαι ένας, ας πούμε, ένας άνθρωπος που να συχαίνεται ο άλλος να με βλέπει για να γίνω έσκατος, να γίνω τελευταίος. Όχι, δεν είναι εκεί. Εδώ είναι. Εδώ είναι με τη χάρη του Θεού και όλοι μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δαμάζω το σώμα μου και το λαό εγώ, μήπως εις τους άλλους κηρύξας, φάνε εγώ αδόκιμος. Και αυτά είναι τα οποία κηρύττουμε. Θα πρέπει, αδελφοί, να τα έχουμε κι εμείς, να τα πράττουμε μέσα στην καρδιά μας πρώτη. Και καταλήγει λοιπόν εκεί, και στο τέλος καταλήγει, γιατί λέει θα έρθουν να καθίσουν από βορρά, από δυσμάς, από νότο, από ανατολή. Θα έλεγε κανείς τους απέρριψε? Ο Κύριος λυπάται για τον κάθε άνθρωπο και πολλό μάλλον για αυτούς τους οποίους αγάπησε, για όλους εμάς. Και ειδικά για τις Ιουδαίους, αδερφοί μου, λέει ότι είδε την Ιερουσαλήμ και έκλαψε από αυτήν. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας. Πως άκηση θέλησα να σας συνάξω όπως η όρνης συνάγει τα ορνήθια εαυτής κάτω από τις πτέρυγες, αλλά δεν ηθελήσατε. Θέλεις να είσαι κάτω από τις πτέρυγες του Χριστού? Κύριος θέλει να είμαστε, αδελφοί αγαπητοί, κάτω από τις πτέρυγες του, κάτω από τη σκιά του. Αυτός ο οποίος είναι κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορας θα διατρίβει, δηλαδή θα περνάει, θα αγωνίζεται και θα προχωράει
μαζί με τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αφήνεται ο οίκος ασέριμος, προφητεία η οποία εκπληρώθηκε, αλλά το τελευταίο καιρό λέει «Δεν θα με είδετε αν δεν είπετε ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου». Και αυτό είναι το τελικό σχέδιο του Θεού, αδερφοί μου, και αυτός ο λαός, όπως μας φανερώνει ο λόγος του Θεού, και πάλι θα ζητήσει τον Κύριο και ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας θα κάνει σωτηρία και για αυτούς. Αμήν, αδερφοί μου. Καλόν αγώνα, λοιπόν. Δόξα στον Θεό μέχρι τέλους. Αμήν.